Για να εμποδίσουμε τα σχέδια της διοίκησης για κατάργηση των περιφερειακών δομών και κεντρικοποίηση των υπηρεσιών μας με πρότυπο τις υπηρεσίες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό διαφοράς που αποκαλύφθηκε στη Δόη Χαλκίδας μάλλον αποτέλεσε την αφορμή για να μπουν για να βάλει η διοίκηση σε κίνηση τα σχέδιά της, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος ο διοικητής, ότι μάλιστα συγκεκριμένα είπε ότι η ΔΟΗ Χαλκίδας θα αποτελέσει επιταχυντή των εξελίξεων. Εμείς στεκόμαστε απέναντι σε όλα αυτά τα σχέδια, γιατί αφενός θα αναστατώσουν τον οικογενειακό προγραμματισμό και αφετέρου θα αποτελέσει πλήγμα για την τοπική κοινωνία, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουν περισσότερες διαδικασίες να γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά πάλι οι πολίτες χρειάζεται να έρθουν στις εφορίες, να μας συμβουλευτούν, δεν μπορούν να το αποφύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία, δηλαδή πολλές φορές είναι απαραίτητη. Αυτό θέλω να... Τι προβλέπει το σχέδιο, θα μας πείτε εν συντομία. Το σχέδιο είναι αυτό, όπως σας είπα, ο διοικητής είπε ότι το πρότυπο της ΔΟΗ Χαλκίδας θα επεκταθεί και σε όλες τις δόσεις της επαρχίας. Στη ΔΟΗ Χαλκίδας, λοιπόν, καταργήθηκε ο έλεγχος μέσα σε μία μέρα και πλέον ο έλεγχος της ΔΟΗ Χαλκίδας υπάγεται σε ένα έλκαι των Αθηνών.